Είχαμε στείλει αλλεπάλληλες επιστολές από το Σεπτέμβριο για όσο αφορά το Ταμείο Ανεργίας, για όσο αφορά την εποχικότητα των υπαλλήλων, δηλαδή αυτοί που δούλεψαν πέρα από τα 50 μεροκάματα που ήταν να μπουν και ήταν εποχικές επιχειρήσεις για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας στη τρίμηνη παράταση και των 5 ημερών. Ζητούσαν και να γίνει αυτό, να υπάρξει η υποχρεωτικότητα της εποχικής απασχόλησης και σε αυτούς που δεν ήταν εποχικές επιχειρήσεις, ήταν 12 μήνες, το οποίο πράγμα δεν έγινε. Από εκεί και μετά έχουμε στείλει γύρω στις 7 επιστολές από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στα αρμόδια Υπουργεία και στη ΓΕΣΕΕ, με συμπεραστάτες μας στη ΓΕΣΕΕ, και τελικά από αρχή του χρόνου ξεκινήσαμε πάλι ένα αγώνα για να δούμε πώς θα καλύψουν και αυτούς τους συναδέλφους, αφού βλέπαμε ότι δεν γίνανε τίποτα. Βρίσκαμε συνέχεια τείχο, μόνο υποσχέσεις πέραμε και δεν γίνονταν τίποτα. Από εκεί μετά, μαζί με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, τον Γιάννη τον Παναγόπουλο, και τον Δημήτρη Καγεγόπουλο, που είναι μέλος της ΓΕΣΕΕ, της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και εκπρόσωπος τύπου, και είναι και πρόεδρος μιανού πανελλήνιου σωματείου, ήρθαν σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας για να θέσουν το θέμα. Το πήραμε ζεστό, πάρα πολύ ζεστά, είχαν τηλεδιασκέψεις και από εκεί και μετά αποφασίσανε να δώσουν σε αυτούς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στην ουσία είναι οι εργαζόμενοι στα τουριστικά πρακτορία, οι εργαζόμενοι στα ταξί, εποχιακοί εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, στα φορολογικά είδη και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, όπως ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Να τους δώσουν για δύο μήνες, για το Γενάρη και το Φλεβάρι, από 400 ευρώ κάθε μήνα. Και να συνεχίσουμε να παλέψουμε για να δούμε μήπως και πάρουν κάτι άλλο. Αυτό όμως το βάλανε και έχει προϋποθέσεις. Δηλαδή οι προϋποθέσεις είναι ότι την περιζητή περίοδο να έχουν πάρει, να έχουν επιδοτηθεί για 80 μέρες ανεργίας και μέχρι τα τέλη του Φλεβάρι. Δηλαδή όποιον το Ταμείο Ανεργίας έληξε 1 του Μάρτη δεν το παίρνει αυτό. Αυτό αφήνει πολύ κόσμο απ' έξω. Αφήνει κάποιους συναδέλφους και αφήνει και συναδέλφους που δουλεύουν στην ίδια εταιρεία ύστερα από τα τηλεφωνήματα που δέχτηκαμε χθες. Επίσης το ίδιο μέτρο στήριξης είναι και οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό με τα ίδια κριτήρια, δηλαδή τις 80 μέρες ανεργίας, τις περσινές, και να μην έχει λήξει το Ταμείο Ανεργίας, να έχει λήξει το Ταμείο Ανεργίας μέσα στο Φλεβάρι, Γενάρη και Φλεβάρι. Εντάξει. Και αυτό... εκεί πιάνει πολύ κόσμο αυτό, δηλαδή. Εκεί πιάνει πάρα πολύ κόσμο, βέβαια. Εδώ στα Χανιά έχουμε πάρα πολύ κόσμο, όπως και πάρα πολύ κόσμο είναι απ' έξω. Καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι, τόσο και πιο πολύ βγαίνουν απ' έξω. Να σας πω ότι μέσα εκεί σου λέει ότι μπορεί το Ταμείο Ανεργίας, εάν ξεπεράσει το Ταμείο Ανεργίας τις 80 μέρες, δηλαδή να πάει 81 μέρες που έχουν τις περιπτώσεις, δεν μπαίνει σε αυτά τα επιδόματα τα έξτρα, και καταλαβαίνετε ότι έχει μείνει πολλοί κόσμος έξω και παλεύουμε. Ήδη εχθές υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Οικονομικών και τον πρόεδρο, τον Παναγιώτη τον Γλέδο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, στο οποίο είπαν να μαζέψουμε συναδέλφοι οι οποίοι δεν μπήκαν στις ρυθμίσεις τελικά, να μαζέψουμε τα άφημοι τους, το ΆΜΚΑ και το πατρόνιμό τους και να τα στείλουμε στο Υπουργείο Εργασίας. Να δούμε μήπως και μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτούς τους συναδέλφους. Δυστυχώς η κατάσταση είναι απελπιστική. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, έστω κατά προσέγγιση, πόσους ανθρώπους πιάνει αυτό το επίδομα και ή πόσοι έχουν μείνει απ' έξω επίσης. Για τα Χανιά εννοώ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες, είναι δεκάδες, τι είναι. Ναι, είναι εκατοντάδες. Εκατοντάδες συναδέλφοι που πήρανε αυτή το δίμηνο, που δεν είχαν στον ίδιο μοίρα στην ουσία, και καταφέραμε και το πήρανε. Αλλά επίσης είναι και κάποιοι. Να πούμε ότι είναι γύρω στο 80% αυτών που πήραν και το 20% μπαίνει απ' έξω. Είναι και αυτοί όμως αμαρτία να μείνουν απ' έξω. Μάλιστα. Είναι λίγος ο κόσμος από ό,τι βλέπουμε. Απλά τους περιμένουμε εμείς και περιμένουμε τους συναδέλφους να έρθουν εδώ να μας δώσουν τα στοιχεία τους για να τα στείλουμε μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά κέντρα, να τα στείλουμε στη ΓΕΣΕΕ και από εκεί και μετά να κάνει το κομμάτι της αυτή και να τα καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας. Να δούμε μήπως επιδοτηθούν και αυτοί να μην μείνουν απ' έξω. Είναι μια αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί.